Στους πόλους βρίσκεται μια γούρνα. Τη γούρνα αυτή νύμφες την κουμαντάρουν. Και όταν λάβουν εντολή, βάζουν μπρος τη συνταγή και ρίχνουν με την εξίσυρα. Ένα σκύφο καυτό σπέρμα. Σπέρμα τίνος, του ούτης. Και μετά, μια κουταλιά χιλιόχρονη αλυσίδα. Ένα δάχτυλο ροδέλαιο. Τρεις βόλους κοπριάς προβάτου. Ένα χάλκινο νόμισμα που έχει πάνω κουκουβάγια. Κι ύστερα το μείγμα για να πήξει με τη βέργα ανακάτεμα καλό. Βέργα τι είδους. Μασάσκοδο κουκούτσι βλέπω. Βέργα τι είδους. Τη βέργα που ο συρριγμός της όταν σκίζει τον αέρα είναι δυσύλλαβος. Και μετά, τα παίρνει ο στεογλύπτης και κάνει το μαστόρεμα. Η πάνω γούρνα για κορίτσια, η κάτω γούρνα για αγόρια. Αλλά ως εδώ με τα απαγορευμένα. Αυτά αρκούν. Θα κατέβεις στην πορεία αύριο. Και θέλω να σου μιλήσω για το σκύλο που με τα τρία πόδια όχι μόνο δελισμόνησε το πένθος της απώλειάς του, μα και έσβησε την ανάμνηση του τέταρτου ποδιού. Και τώρα τριγυρνά σαλημένη εξίσωση ανάμεσα από σακατεμένους ανθρώπους που έχουν παραπάνω μπατζάκια. Μπας και τους φυτρώσει ένα τρίτο πόδι. 6. Αυτή τη νύχτα και έπειτα την άλλη νύχτα τις βλέπω που μου διάζουν το σκοτάδι σαν να ήταν όλα μια χαράδρα των ευρώνων, σαν να ήταν όλα μια ανέβρετη ζωή. Νιώθω την κούραση ενός νεκρού. Καθώς τον νικετεύουν να γυρίσει πίσω, λευκές φωνές κι ύστερα ξένο, πολύ ξένο, φως. Προς τι να διακρίνω το μαύρο πίνακα μες στο υγρό σκοτάδι. Είμαι από την τάξη της ήττας που θα νικήσει εγώ. Είμαι από την τάξη της ήττας που ξερίζωσε τη γλώσσα της κρυφά στις τουαλέτες για να φυτρώσει μια νέα. Η μόνη γλώσσα που μπορεί να σκαλίσει αυτήν εδώ τη μητρική μας πέτρα. Αναστενάζουν τα ξερόχορτα και ο χρόνος γίνεται πατημασιά στη νοσταλγία της πέτρας. Κάθε πέτρα είναι τι? Το τετράδιο ορθογραφίας του αθάνατου. Ο χρόνος μαθητής, το χάος δάσκαλος και το δημοτικό να είναι τριτάξιο. Τάξη πρώτη, το ον. Τάξη δεύτερη, το εν. Τάξη τρίτη, το αν. Αυτό είναι το τριώδιο του ούτης και όχι το πατήρι ως και μια παραδουλεύτρα μάνα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα το στείλανε ένα τρίδι, τόσο τους κόβει, με ένα γυαλόχαρτο τους βράχους. Να γιατί η Πινελόπη, μετά του Οδυσσέα την επιστροφή, έκανε τι? Συνέχισε να περιμένει. Αντί επιλόγου, Στέλιος Γεράνης. Ποιος θα σηκώσει το σπαθί, να σπάσει τα χειροκροτήματα.